Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου, τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τζόρτζια, θα μας πεις για τα δικαστικά και ποιος είναι ο δικαστής που έδωσε τις κασέτες. Όχι, δεν θα ανοίξει δεύτερος κύκλος. Είναι για μένα θέμα αρχής να μην μπαίνω σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Απλώς το αξιολογώ ως μια περίπτωση καθαρά εκβιαστική για τον δικαστή αυτό, για τον οποιοδήποτε δικαστή. Ο στόχος ποιος είναι? Όταν μανακάμψουν τις αντιθέσεις του μέσα στην διάσκεψη που γίνεται αύριο και όλες αυτές τις μέρες για τις τηλεοπτικές άδειες. Είναι σαφές. Για να δεχτεί την πρόταση, είναι ένας δικαστής του Προέδρου. Βεβαίως, είναι ένας δικαστής ο οποίος έχει άποψη. Και όχι μόνο έχει άποψη, αλλά έχει κύρος και είναι σε θέση να επηρεάσει με την επιχειρηματολογία του ένα μεγάλο αριθμό των συναδέλφων του. Τον εμπιστεύονται, τον εκτιμούν, είναι εξαιρετικά έμπειρος και εν πάση περιπτώσει, εάν ήταν ένα πρόσωπο διαβλητό, δεν καταλαβαίνω γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και οι συνάδελφοί του όλα αυτά δεν τα εξέτασαν πριν από 3-4 μήνες που αυτά τα email είχαν γίνει φιβολά στο δικαστήριο και τα βγάζουν μεσούσεις της διασκέψεως. Πρώτον δεν είναι σοβαρά πράγματα, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι και επικίνδυνα για τη δικαιοσύνη αυτά τα παιχνίδια. Και θα πάρω τη σκητάλη από τον κύριο Μαριά που αναφέρθηκε στον κύριο Στουρνάρα, γιατί τον έχουμε και τον κύριο Στουρνάρα στην επικαιρότητα. Με αφορμή την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Αθανασίου, βγάζει από το αρχείο την υπόθεση της δανειοδότησης των κομμάτων. Ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι η τροπολογία με την οποία αναδρομικά δόθηκε ασυλία στις διοικήσεις των τραπεζών που είχαν εγκρίνει τα δάνεια στα κόμματα, είπε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει για τη δανειοδότηση των κομμάτων, δεδομένου ότι τα κόμματα δεν εντάσσονται στον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα. Η τροπολογία αυτή σας θυμίζω ότι έλεγε ότι δεν έχουν ποινικές ευθύνες οι διοικητές, τρεις βουλευτές. Ήταν υπουργός οικονομικών τότε, γιατί εγώ την είχα καταψηφίσει. Τρεις βουλευτές, ήταν το 2013. Την είχα καταψηφίσει εγώ και την είχε φέρει στον Τρεις βουλευτές, όχι, τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μέσα σε 5 λεπτά αυτή η... Ναι, το θυμάμαι, σας λέω ότι το είχαμε καταψηφίσει. Αυτή η τροπολογία ψηφίστηκε. Αυτή λοιπόν έδινε ασυλία στους διοικητές των τραπεζών, στον κύριο Προβόπουλο και στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων για αναδρομικά, για δάνεια που είχαν δώσει σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου εφόσον είχαν τηρηθεί κάποιες προϋποθέσεις. Τότε ήταν η δικαιοσύνη, είχε μόλις, ο κύριος Καλούδης, είχε μόλις ολοκληρώσει το πόρισμά του όπου είχε βγάλει ότι τα κόμματα είχαν πάρει 270 εκατομμύρια δάνειο με εγγυήσεις τις μελλοντικές εισπράξεις τους από τις εκχορηγήσεις. Αν δείτε στα πρακτικά της Βουλής, ένα από τα επιχειρήματα και τα δικά μου και άλλων που αντιδρούσαμε ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν αναδρομικά και οι ευθύνες για τα δάνεια των κομμάτων. Είχαμε πει τότε στους ισχυρισμούς μας απέναντι στον κύριο Στουρνάρα που εισηγήθηκε την τροπολογία, ήταν υπουργός οικονομικών τότε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να σας πω τη συνέχεια αυτής της υποθέσεως. Όταν βγήκε αυτή η τροπολογία, πήρανε το πόρισμα του κυρίου Καλούδη και το βάλανε οι εισαγγελείς στο αρχείο. Όταν ανέλαβε, αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2013. Όταν ανέλαβε το καλοκαίρι του 2013 ο κύριος Αθανασίου, ο σημερινός, σκέφτηκε ότι πρέπει να το βγάλει και να διατάξει νέα έρευνα, την οποία και διέταξε. Ο κύριος Δραγάτσης που την ανέλαβε την έρευνα, κάλεσε αυτούς που φτιάξανε το πόρισμα των τραπεζών και τους ρώτησε εάν τα δάνεια των κομμάτων εμπίπτουν σε αυτό το νόμο. Του είπανε μάλιστα εμπίπτουν, ξαναέκλεισε την υπόθεση και την ξαναέβαλε στο αρχείο. Σήμερα λοιπόν ο ίδιος ο εισαγγελέας, ο επικεφαλής, ο κύριος Αθανασίου, με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Στουρνάρας, την ξαναβγάζει από το αρχείο. Μάλιστα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί το νομικό ζήτημα που σήμερα τίθεται δεν το ερεύνησε τότε. Βάζουμε και βγάζουμε μία υπόθεση, μία δικογραφία, και επιλέγοντας κατά τη γνώμη μου το timing. Έρχομαι να το συνδέσω. Γιατί το κάνουν αυτό? Στο διατάφτα. Σπύρο μου, χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Για να πετύχουν τι, βρίσκουν. Ποιος είναι ο άμεσος στόχος. Πολιτικό είναι το θέμα. Ναι, όποιος έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι. Ο άμεσος στόχος είναι τώρα, αυτή την εποχή, σε αυτή τη συγκυρία. Αυτή η δικογραφία αφορά τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Όπως και η υπόθεση της διάσκεψης των τηλεοπτικών αδειών, αντιλαμβάνεσαι τη μεγάλη σημασία πολιτική έχει για τη δικαιοσύνη. Δεν αφήνει κανείς τη δικαιοσύνη ελεύθερη να αποφασίσει. Και αυτό, σας λέω, είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία και είναι επικίνδυνο όταν για καθέναν μας. Όταν λες κανείς, εννοείς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Βεβαίως. Μιλάω για όλους τους πολιτικούς χώρους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Να επηρεάζουν και ενδεχομένως και να ελέγχουν. Βέβαια, γιατί έχει μεγάλη δύναμη η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αφού έχει δύναμη. Εδώ άγεται και φέρεται έτσι όπως την παρουσιάζουμε πια τη δικαιοσύνη. Παίρνει ένα εισαγγελέα, σαν να θέσει. Ναι, θα έπρεπε ο αντί εισαγγελέα λέει ότι αυτό έχει κλείσει. Ναι, και ζητάμε τώρα τη γνώμη του πρώην Υπουργού Οικονομικών, που συμβαίνει να είναι και διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, αν έχει νομική άποψη για τη συνταγματικότητα θα του νόμου. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Μπάμπη. Έχει μεγάλη δύναμη. Διασταλτικά ή κλειστά, ναι, το ότι είναι στη γενική κυβέρνηση τα κόμματα, γιατί επιδοτούνται από την κυβέρνηση και κατά συνέπεια, αν καλύπτονται από την ασυλία που αφορά τους τραπεζίτες ή τους άλλους δανειολήπτες, εταιρικούς ή οτιδήποτε άλλο, αυτό πραγματικά δεν παραπέμπει σε δικαιοσύνη. Επιτρέψτε μου, το σχόλιο για αυτό που ακούει είναι ότι μια δικαιοσύνη που δεν μπορεί να προστατέψει την αξιοπρέπεια και το κύρος της, αμάν τη δικαιοσύνη είναι αυτή. Εγώ, Μπάμπη, θα έλεγα το χειρότερο, την εκμεταλλεύονται και κάποιοι θέλουν να την χειραγωγούν. Α, ναι, αλλά δεν μπορεί στο όνομα τώρα. Πάντοτε βρίσκουν πρόθυμους. Πάντοτε βρίσκουν στη δικαιοσύνη πρόθυμους. Εάν τέτοια λόγια λεγόταν για ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, αυτομάτως θα ετίθεται σε κρίση και αξιοπιστία. Η δικαιοσύνη είναι θεσμική εξουσία. Συνεπώς, μετά την νομοθετική και την εκτελεστική, η τρίτη θεσμοθετημένη εξουσία, κατά συνέπεια, αν δεν μπορεί η ίδια δικαιοσύνη να προστατεύσει το κύρος της, είτε αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας στη διάσκεψη να δούμε και μία ανακοίνωση του Προέδρου και της Ένωσης των Δικαστών που συμμετέχουν στο ΣΤΕ, είτε άλλο ευρύτερο όργανο. Αυτό δεν μην το ελπίζεις και μην το περιμένεις. Εγώ μπορώ να ελπίζω. Εάν δεν γίνει ούτε αυτό, ούτε μία διευκρίνηση αναφορικά με το τι γίνεται σε κάθε μία από αυτές τις όζουσες υποθέσεις, την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιος θα συντρέχει εδώ ή εκεί για να βρίσκει στο τελευταίο καταφύγιο που είναι μια συντεταγμένη πολιτεία στη δικαιοσύνη. Δυστυχώς οι πολιτικές υποθέσεις, Μπάμπη μου, και το ζήσαμε το 89 και σε άλλα χρόνια. Μπάμπη μου, είσαι πολύ ρομαντικός. Δεν έχεις παρακολουθήσει τη λειτουργία τη δικαιοσύνη στις τελευταίες δεκαετίες. Δεν ξέρω αυτό που κάνω. Επίσης να πούμε ότι αύριο συνεχίζει η Εξεταστική Επιτροπή της εργασίας της. Είναι ο κύριος Θέμος Αναστασιάδης. Την Πέμπτη είναι ο κύριος Κυριακού. Και περιμένουμε βέβαια τη διάσκεψη των Προέδρων για την συγκρότηση του Εθνικού Ρεοτελεπτικού Συμβουλίου που μάλλον θα αποβεί άκαρπη. Λες ότι θα αποβεί άκαρπη? Ναι, βέβαια. Παρότι πρόσεξα μία δήλωση του κυρίου Βούτσι προχθές, προημερών δεν θυμάμαι ποια μέρα. Δεν είναι το θέμα στον κύριο Βούτσι όμως, αν μου επιτρέπετε, είναι στο θέμα στη Νέα Δημοκρατία, όπου μπορεί να μας βοηθήσει και ο Μπάμπης. Υπάρχει μία διάσταση, γιατί εξέφρασε μία πιο διαλλακτική στάση ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αλλά μετά ξαναβγήκε ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία που είπε ότι είναι πια όρος. Θα καταργεί ο νόμος. Τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και σε απάντηση. Και σε κατάργηση του νόμου Παπά. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν βλέπω να το. Όχι, αλλά σε απάντηση στη συνέχεια αυτών των δηλώσεων, ο κύριος Βούτσης, ο οποίος είπε θα ξανακάνει μία προσπάθεια, είπε ότι σκέπτεται ή μελετάει, δεν θυμάμαι ακριβώς την λέξη, την πρικοδότηση του ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό είναι ένα βήμα υποχώρησης από τον νόμο. Πρικοδότηση προφανώς εννοεί να δώσει κάποιες αρμοδιότητες. Αλλά έβαλε εφόσον, με την προϋπόθεση ότι θα συγκροτηθεί πρώτα το Συμβούλιο. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δεν βλέπουμε να συγκροτείται από τη στάση την επίσημη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω θα κρατήσει δύο μέρες ενδεχομένως αυτή η διάσκεψη των Προέδρων. Τετάρτη μπορεί να πάει και Πέμπτη. Τώρα δεν ξέρω με ποιους όρους και ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μία επί της αρχής συμφωνία. Πιστεύω ότι δεν θα καταλήξουν σε συμφωνία, γιατί όταν μπαίνει η προϋπόθεση από την αξιωματική αντιπολίτευση κατάργηση του νόμου, και από τα άλλα κόμματα επίσης έχουμε σφοδρότατες αντιδράσεις καθημερινά στην ημερήσια διάταξη. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα καταφέρουν σε δύο ή τρεις συνεδριάσεις της διάσκεψης των Προέδρων να έρθουν
σε μια συμφωνία. Βεβαίως, όλα αυτά. Μακάρι να διαψευστούν. Παράλληλα, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το Συμβούλιο Επικρατείας. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα ολοκληρώσει ψηφοφορία αύριο, γιατί το κλίμα έχει επιβαρυνθεί. Αλλά δεν το αποκλείω. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα παίξει και ένα. Κλίμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα καθίσουν μέσα οι 30 δικαστικοί, επειδή τους πειράζει το κλίμα απ' έξω ή κλίμα μέσα. Με συγχωρείτε και στις δικές μας συνθήκες, μερικές φορές, είναι πολύ μεγάλη ένταση της δουλειάς. Εδώ δέχονται μέλη του και σημαντικά μέλη του χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη να βγουν και να πούν ότι ορίστε χτύπημα κάτω από τη ζώνη και αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο ή παρετούμε ή αυτή τη στιγμή ζητώ προστασία άλλου τύπου. Αλλά δεν αντιλαμβάνουμε σε μια συντεταγμένη πολιτεία να βγαίνει δικαιοσύνη και τη μία να της φταίει το κλίμα και την άλλη να της φταίει δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν επιτρέπεται. Είναι κακό το μήνυμα που εκπέμπει και την άλλη μέρα πραγματικά η κρίση αναξιοπιστίας που υπάρχει, γιατί μιλάμε για οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, υπάρχει μια κρίση κορυφής εδώ. Και αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σταλεί ως μήνυμα από τα ανώτατα δικαστήρια. Είτε από τον Άριο Πάγο, είτε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ας αντιληφθούν ότι με χειρότερες κλιματικές συνθήκες δουλεύουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι ή και δεν αμείβονται ακόμα. Εδώ έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν με 2 και 3 και 4 εκατοστάρικα, δεν ξέρουν πρωί και βράδυ. Και ενδεχομένως μερικές φορές στις πιο απάνθρωπες συνθήκες. Έλεος, ξέρετε τι πιέσεις δέχονται άλλοι και άλλοι. Ρωτήστε τον κύριο Μαριάγη όταν βρίσκεται με το Φάρατζ, ρωτήστε τους υπόλοιπους συναδέλφους όταν μπορεί να διαφωνούμε. Μπαμπή μου, δεν έχουν ευθύνες και αυτοί που επέλεξαν αυτά τα πρόσωπα. Δεν γνώριζαν πώς εκινούνταν μέσα στη δικαιοσύνη. Όχι, δείκνυση κατά τον ίδιο τρόπο. Συνεπώς και αυτοί που έχουν αναλάβει. Λάβει αυτούς τους στόχους, αφού τους ανέλαβαν, θα σηκώσουν το βάρος της ευθύνης του καθήκοντος και ταυτοχρόνως θα λειτουργήσουν έτσι όπως μπορεί να γίνει. Έχουν αποδειχθεί δυστυχώς κατώτεροι των περιστάσεων. Υπάρχει κάθε μέρα. Επιλογή της παρέτησης. Δεν καταλαβαίνω, δεν είναι ντροπή για κανέναν. Βεβαίως, υπάρχει αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, πειθαρχικό έλεγχο. Εδώ μπαίνουμε σε άλλη αντίθεση. Το κάνει για ένα email. Δεν το κάνει όμως για τους προέδρους. Θεωρώ όμως ότι είναι υποχείρια αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή ουσιαστικά των ανωτάτων δικαστηρίων, γιατί εάν αυτοί νιώθουν έτσι άβολα με το κλίμα μέσα ή έξω ή δεν ξέρω και εγώ πού, σε εκείνη την περίπτωση τα μικρότερα δικαστήρια, οι χαμηλότερες βαθμίδες της δικαιοσύνης, δεν ξέρω τι μηνύματα θα μπορούσαν να εκπέμψουν. Γιατί έχω δει εισαγγελέα να μην σηκώνει και το κεφάλι του πάνω και ένα δικαστήριο να είναι εντελώς αδιάφορο, δεν ξέρω τι διάβαζε κάτω από τα χαρτιά της δικογραφίας. Έχω δει και δικαστές όμως που τιμούν το καθήκον τους και μάλιστα. Πιο πολύ από ό,τι μπορεί να φανταστεί κοινός. Κοινές εξαιρέσεις. Να το δούμε. Συνεπώς, τι λέμε τώρα, ότι θα γίνει λοιπόν η διάσκεψη των Προέδρων, μπορεί να κρατήσει 2 ή 3 μέρες. Να κάτσουν στο βράδυ, ας κάνουν υπερορίες. Με τη δεδομένη αυτή τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν επαναχωρήσει η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, δεν υπάρχει. Σωστά. Η δικαιοσύνη δεν θα κρίνει με το αν θα συγκροτηθεί η διάσκεψη των Προέδρων και πότε θα αποφασίσει. Η δικαιοσύνη έχει ένα αυτοτελές έργο. Κρίνει το παραδεκτό ή όχι των προσφυγών. Στο Συμβούλιο Συνταγματικό. Λέω για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση για την συγκρότησή του. Δεν υπάρχει προοπτική να συγκροτηθεί με δεδομένη τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Τι θα γίνει έπειτα. Ναι, γιατί η τροπολογία του κυρίου Παπά απλώς πάγωσε με την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής. Δημοσιεύματα σήμερα υποστηρίζουν λοιπόν, ότι θα την επαναφέρει την τροπολογία. Θα την επαναφέρει. Τι βλέπεις από εκεί και πέρα, αυτό, κύρα. Και εγώ το θεωρώ και λογικό να την επαναφέρει, διότι δεν είναι μόνο η πίεση των 2.000 ανθρώπων που θα μείνουν χωρίς δουλειά και οι καναλάρχες που δεν πήραν άδεια, είναι και η πίεση αυτών που έχουν επενδύσει. Πώς θα συνεχίσουν την επένδυσή τους, που απαιτούνται πολλά εκατομμύρια, εάν δεν είναι βέβαιοι ότι έχουν μια άδεια. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Εγώ πιστεύω ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό και αναστάτωση, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει αποφευχθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει τόσο μεγάλα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα. Τουλάχιστον η δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχει αφαιθεί στην ισχύα της να κάνει τη δουλειά της. Βλέπουμε ότι κατά περιόδους με τούτο ή με εκείνο το θέμα η κυβέρνηση παρεμβαίνει ουσιαστικά στη δικαιοσύνη. Αναφέρομαι επιτροχάδιν στην υπόθεση Ντογιάκου, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με το δικαστικό ρεπορτάζ ποτέ. Βλέπω σε στιγμή η οποία όχι μόνο είναι άκερη, αλλά είναι και προκλητική, να υπάρχει έστω και μεταξύ Τηρίου και Αχλαδίου και στο Ραδελφέ να πούμε και καμιά κουβέντα,
πρώτον αύξηση ορίου συνταξιοδότηση των ανώτατων δικαστικών και δεύτερον μέσα σε όλο αυτό τον οικονομικό και κοινωνικό χαμό που γίνεται να εξασφαλίζουν δηλαδή υποσχέσεις για επιστροφή αναδρομικών των δικαστικών. Κάτι το οποίο δεν ακούγεται καλά στην κοινωνία. Εντάξει, όχι δεν ακούγεται. Έχουν πάρει αναδρομικά και επιστροφή 25% του φόρου. Είναι, είναι ένας λόγος για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, τον νέον άνθρωπο κυρίως, ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά αυτή τη στιγμή. Ή αν βρει μια δουλειά είναι της τάξης του part-time των 200-300. Και τώρα με τον πολύ ωραίο όρο που βρήκε η αριστερή κυβέρνηση του υποκατώτερου μισθού, δηλαδή αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Του υποκατώτατου μισθού, οι δικαστικοί ξαφνικά να συζητούν τον υποανώτερο. Υποανώτερη επιστροφή χρημάτων. Δηλαδή εδώ. Και να του υπόσχεται, με συγχωρείτε που σα διακόπτω, να του υπόσχεται ο Πρωθυπουργός τα ανώτατα κλιμάκια θα πάρουν αυξήσεις. Ενώ τα κατώτατα κλιμάκια θα υποστούν μειώσεις. Τις ενώσεις των δικαστών, οι οποίοι να βγαίνουν στα κάγκελα κατ' ουσίαν και να κάνουν ανακοινώσεις υπερβολικά αυστηρές και με υπερβολικά αυστηρές λέξεις για όλο αυτό το πράγμα. Εγώ τι να συζητήσω, δηλαδή ποια όχι θα είναι... Όχι όλες, με εξαίρεση την τελευταία ανακοίνωση του Συμβουλίου Επικρατείας. Λοιπόν, όπου εγώ τι να συζητήσω, ποια θα είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για ένα θέμα το οποίο ήδη έχει ισχύσει, το οποίο ήδη έχει εξακολουθήσει... Τα καινούργια κανάλια δεν έχουν ανοίξει, τα καινούργια κανάλια δεν έχουν κλείσει. Το οποίο... Το πόθεν έσχες όλων αυτών των κυρίων οι οποίοι θα είναι καναλάρχες δεν το γνωρίζουμε, δεν έχουμε καταλάβει από πού βρήκαν τα χρήματα. Καλώς κάνουν και επενδύουν στον τύπο, έτσι μην τρελαθούμε. Αλλά τέλος πάντων, από πού, πώς και πότε, όταν έχεις εκείνο το φοβερό της υπόθεσης Καλογρίτσα, με τα βοσκοτόπια του δικά μου, του θείου μου, του μπαμπού μου κτλ. Εδώ, όχι, το πράγμα, τελειώνω, είναι πολύ σοβαρό, γιατί ένα πράγμα έτσι όπως είναι αυτή η χώρα και που δεν χρειαζόταν, έπρεπε να έχει διασφαλιστεί από όλους, είναι η πραγματική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και υπήρξε να κάνει ποτέ, αν ποτέ. Κάνει λάθος, όχι αν κάνει λάθος η δικαιοσύνη. Διότι όταν επιλέγονται από πολιτικούς, φωτεινές προσωπικότητες, σου θυμίζω, θα τον θυμάσαι, ίσως οι νεότεροι δεν το θυμούνται, το Σταμάτη. Τεράστια προσωπικότητα, τον Ποτόπουλο. Τεράστιες προσωπικότητες στον χώρο της δικαιοσύνης. Εγώ απλώς θέλω να επιμείνω λίγο στο ερώτημά μου. Έστω ότι οι αυριανοί και οι μεθαυριανοί σύνοδος μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Η επόμενη μέρα ποια είναι, δηλαδή στην τελική ανάλυση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πού θα οδηγήσει την όλη διαδικασία. Ποια είναι η επόμενη μέρα. Συνεχίζει τις διασκέψεις του. Θα βγάλει όχι, όχι. Εδώ είμαστε για το μνημόνιο. Και το ερώτημα είναι στις 90 μέρες όταν αυτές θα φτάσουν. Θα δούμε μαύρο. Δεν μπορεί το δικαστήριο να συρθεί και να εκβιαστεί στην έκδοση της οποιαδήποτε αποφάσεώς του. Σας λέω ότι το μνημόνιο συζητήθηκε σε 9 διασκέψεις. Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο από το μνημόνιο. 7.000 σελίδες είναι τα συνοδευτικά. 7.000 και. Ήταν προσφυγές και κλειμένες. Δεν ήταν συνολικά. Μπάμπη, δεν ήταν συνολικά. Είχαν προσβληθεί συγκεκριμένα πράγματα του μνημονίου. Και αν θυμάμαι καλά, τότε δεν ετέθη θέμα κατά πόσο το δικαστήριο θα πρέπει να αγγίξει το σφιγμό της κοινωνίας για το μνημόνιο, έτσι. Κοιτάξτε, Μαρία, για εγώ να ήμουν στους... Έχετε 2 λεπτά για να... Ενδεχομένως, συγγνώμη, ενδεχομένως ο κύριος Ακελαρίου γι' αυτό τότε εμφανιζόταν αντιμνημονιακός. Και έτσι επελέγει στην Προεδρία του Συμβουλίου Επικρατείας ακριβώς, επειδή πολέμησε πάντως, τα μνημόνια. Στο σφιγμό της κοινωνίας, όπως λέει τώρα ο κύριος Ακελαρίου, θα πρέπει να έχει ακυρώσει τα μνημόνια. Επειδή ήμουν στη δίκη. Γιατί τα μνημόνια δεν πάβουν να είναι και διοικητικές πράξεις αυτή τη στιγμή. Αν έχω ένα λεπτό. Πρόεδρος όμως ήταν ο κύριος Πικραμένος τότε. Λοιπόν, επειδή ήμουν στη δίκη και ήμουν και ετών στην αίτηση ακυρώσεως και δικηγόρος, είχα πει τότε στο Συμβούλιο Επικρατείας ότι η απόφαση θα πάρουν ιστορική για το θέμα του μνημονίου που ζητούσαμε να κριθεί αντισυνταγματικό. Και ότι θα ανοίξουν ένα δρόμο επικίνδυνο στο βαθμό που έλεγαν ότι όλα είναι καλά. Και πράγματι, δυστυχώς, άνοιξαν αυτό το δρόμο
διότι δέχτηκαν ότι όλα ήταν καλά και ωραία και είχαμε όλη αυτή τη λέλαπα με τα μνημόνια. Δεύτερον, εμείς τότε όμως παρά τα αυτά δεν πιέζαμε σε σχέση με την έκδοση αποφάσεως και ούτε είχαμε εικόνα, αλλά ούτε και το δικαστήριο έδινε καμιά εικόνα πόσες διασκέψεις έκανε, τι έκανε, αν συναντήθηκε, τι εισήγηση είχε. Εμείς αναμέναμε και ορθά ως διάδικη να βγει μια απόφαση. Τρίτο θέμα. Όσο προχωρεί η κρίση της κοινωνίας, αυτή εκφράζεται και μέσα στο σκληρό πυρήνα του κράτους. Εκφράστηκε ήδη στα δικαστήρια. Είδαμε ότι υπήρχε μια σύγκρουση παλαιότερα της εισαγγελέως του Αριοπάγου με την πρόεδρο του Αριοπάγου. Βλέπουμε τώρα διαφωνίες μέσα στο δικαστικό σώμα με αφορμή το θέμα των καναλιών κτλ. Αυτή η υπόθεση δυστυχώς του μνημονίου και της κοινωνικής κρίσης διαβρώνει όλα τα στρώματα και τους θεσμούς. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και το τρίτο και τελικό είναι ότι γίνεται και μια διαπάλη ποιοι θα ελέγξουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά σε αυτή τη φάση βλέπουμε το εσωτερικό πεδίο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι όταν ξεκαθαρίσουν τα εσωτερικά, ενδεχόμενα να υπάρξουν και διεθνείς πτυχές οι οποίες ενδεχόμενα θα αρνηθούν ή δεν θα θέλουν ή θα πιέζουν να μην είναι κάποιοι για στρατηγικούς και γεωστρατηγικούς λόγους σε κάποιο κανάλι. Και κλείνω με την παρατήρηση, γιατί πριν λίγο Μάκη μου έδωσα μια συνέντευξη στο Russia Today. Αυτή τη στιγμή το Russia Today ουσιαστικά κλείνει στην Αγγλία. Δηλαδή τις έκλεισαν τους λογαριασμούς της τράπεζας και προκειμένου να πετάξουν το Russia Today εκτός Βρετανίας, στην ουσία να μην πάει να λειτουργήσει ούτε εν όψη και των Ηνωμένων Πολιτειών που γίνονται οι εκλογές, διότι έβγαζαν θέματα. Τους είπα βέβαια πολύ απλά να απευθυνθούν στον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος υποτίθεται ασχολείται με την ελευθεροτυπία, στηρίζει τα θέματα και τους έκανε και μια πρόταση. Ενδεχόμενα αφού η Βρετανία θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί επιθυμούν να δρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν κάλλιστα στην Ελλάδα και στην Αθήνα να έχουν μια φιλοξενία για να δράσουν. Συμπέρασμα. Θα παιχτεί μεγάλο παιχνίδι και για τα ΜΜΕ εδώ και για τα κανάλια σε μια βάση γεωστρατηγική. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή βάζει θέματα σοβαρά για την ενδεχόμενη ή υποτιθέμενη ή όπως τη θέλετε προπαγάνδα υποτίθεται της Ρωσίας και βάζει συνολικά πολλά θέματα. Αυτά όλα λοιπόν τα θέματα εκτιμώ ότι θα έρθουν όταν τελειώσει και καθαριστεί η υπόθεση. Αν όλα προχωρήσουν με βάση τους υπερθεματιστές κλπ, δεν αποκλείω να έχουμε ένα άλλο γύρο όπου δυνάμεις εκτός Ελλάδας δεν θα επιθυμούν λειτουργία συγκεκριμένων καναλιών για γεωστρατηγικούς λόγους. Κράτησε το αυτό που σου λέω, γιατί είναι ανοιχτό στη συζήτηση και αν δευτερόλεπτα μου επιτρέψεις, εγώ θα συνεδριάσουμε τους Ευρωπαίους Αντιφεδεραλιστές εμείς από αύριο, γι' αυτό είμαι και εδώ, δεν πήγα στις Βρυξέλλες, γιατί θα πάμε στην Κρακοβία και τα θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή συνολικά εκεί στην πρώην Ανατολική Ευρώπη είναι και τέτοια ζητήματα. Εγώ έχω τις δικές μου απόψεις, τις ξέρεις ποιες είναι, μιας καλής σχέσης με τη Ρωσία για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και ένα τελευταίο. Αλλά η Ουγγαρία όμως εκεί πέρα φημώνει τον τύπο. Θα έχουμε και την Ουγγαρία εκεί φημώνει τον τύπο. Θα σου δώσω και μια είδηση. Επειδή το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων το κρατούν και οι Πολωνοί ψηλά, θα κάνουμε και μια επίσκεψη στο στρατόπεδο του Auschwitz. Μια επίσκεψη τιμής, αν θέλεις, και μνήμης. Αλλά κρατώντας και το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων ανοιχτό, μας ενδιαφέρει και εκεί έχουμε τουλάχιστον τους Πολωνούς συμμάχους, οι οποίοι για άλλους λόγους έχουν άλλες απόψεις, άλλα θα θέματα. Θα συντονιστούν και τα κράτη που έχουν απαιτήσεις για να από κοινού να δημιουργήσουν ένα μέτωπο. Κάνουμε μια προσπάθεια, κάνουμε μια προσπάθεια και εντάσσεται και αυτή η επίσκεψη και η συμμετοχή δική μου και σε αυτό. Και με αυτό, άλλοι που έχουν αποζημιώσει, που ζητούν αποζημιώσει. Λοιπόν, τα έχουν λύσει τα θέματα. Κλείσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο. Και καυτή κουβέντα. Και ενδιαφέροντα. Μάκη, να παραδώσουμε κάποια θέματα που είναι άβατα σε άλλες εποχές. Ναι, έτσι. Που συνήθως δεν μπαίνουν. Διότι της γεωσύνης. Δεν υπάρχουν θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Παραδίδουμε τη Σκυτάλη στον Εμίλιο Λιάζο και στο Κόντρα 24. Και μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί στα περίπτερα, Κόντρα News και 24 ώρια ενημέρωση με το kondranews.gr. Καλή σας νύχτα.